Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σάββατο βράδυ και έχουμε ξεχωριστό καλεσμένο τον αγαπημένο μας, τον αγαπημένο σας, τον κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή, τον Χάρη τον Βασιλιάδη. Χάρη μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες. Είμαστε σίγουροι ότι κάθε φορά που έχουμε βίντεο μαζί σου θα μάθουμε πολλά πράγματα και καθώς θα ψυχαγωγηθούμε κιόλας. Γιατί ο κόσμος έχει εντοπίσει το ωραίο σου χιούμορ. Ήθελα να σου το πω πρωτού ξεκινήσουμε. Εκτιμείτε το καλό χιούμορ. Λοιπόν, έχουμε πάλι δύσκολο θέμα για σένα. Εσένα να περιμένεις να έρθεις από τις Γαλλίες, από τα Παρίσια, από τα Στρασβούργα για να κάνεις τα δύσκολα θέματα. Σε συνέχεια προηγούμενων εκπομπών, σήμερα καλείσαι να μας μιλήσεις για την αντιμετώπιση ομοφυλόφιλων γυναικών από τους άνδρες. Και θέλω να σε ευχαριστήσω κιόλας που είσαι τόσο τολμηρός και μιλάς για αυτά τα θέματα, γιατί δύσκολα μιλούμε για αυτά τα θέματα δημοσίως και θεωρώ ότι είναι πρωτοποριακό αυτό που κάνεις. Και χαίρομαι πολύ που σε έχουμε στο κανάλι μας. Λοιπόν, μια φίλη έστειλε την εξής επιστολή. Θέμα με το Χάρη, λέει. Το πώς αντιμετωπίζονται οι ομοφυλόφιλες γυναίκες από τους άνδρες. Η μια οπτική των ανδρών είναι να αποδέχονται πιο εύκολα τη γυναικεία ομοφυλοφιλία, επειδή πολύ απλά φαντασιώνονται να συμμετάσχουν στη σεξουαλική πράξη. Μιας και δεν τους έχει μάθει κανένας πως οι γυναίκες ομοφυλόφιλες δεν υπάρχουν για να εκπληρώνουν τη φαντασίωση του κάθε ανόητου. Και το άλλο σκέλος είναι όταν συνομιλείς με έναν άνδρα και το αποκαλύπτεις το σεξουαλικό σου προσανατολισμό, να σου λέει εντελώς απροκάλυπτα και ξεδιάντροπα, θα έλεγα εγώ, δεν έχεις πάει με άνδρα ή δεν έχεις κάνει σεξ με τον κατάλληλο άνδρα για να επανέλθεις στη φύση σου. Την ώρα που ακούς κάτι τέτοιο, βιώνεις ένα απίστευτο συναισθηματικό βιασμό και αναρωτιέσαι με πόση ψυχραιμία να αντιμετωπίσεις τον κάθε αμόρφωτο βλάκα. Αυτή είναι η επιστολή της φίλης, Χάρη μου, σε σένα. Λυπάμαι πολύ, φίλοι, που πέρασες υπέρνας αυτήν την συναισθηματική κακοποίηση, συναισθηματικό βιασμό, όπως τον ονομάζεις, όταν ανακοινώνεις το σεξουαλικό σου προσανατολισμό σε ετεροφιλόφιλους άντρες. Δυστυχώς, πολλές άλλες λεσβίες κοπέλες που βλέπω στο γραφείο μου το βιώνουν καθημερινά. Η συναισθηματική κακοποίηση είναι ένα ψυχοφθόρο μοτίβο σοβαρής κακοποίησης, η οποία η πρωταρχική απόπειρα του οποίου είναι να ασκήσει έλεγχο σε κάποιον παίζοντας με τα συναισθήματα του. Είναι σοκ να υπάρχουν τέτοιοι ανθρώποι που κακοποιούν άλλους, αυτές τις μεσαιωνικές αντιλήψεις για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες το 2020, και ως άντρας ντρέπομαι που υπάρχουν τέτοιου είδους άντρες και θα ήθελα να σου απολογηθώ. Χάρη, όντως, γιατί υπάρχει τούτον το στερεότυπο ότι περισσότεροι straight άντρες φαντασιώνονται γυναίκες ομοφυλόφιλες, γιατί συμβαίνουν το πράγμα, τι νομίζεις εσύ? Ναι, όντως υπάρχουν αρκετοί άντρες που φαντασιώνονται λεσβίες, όπως γράφει η φίλη. Πολλοί straight άντρες από πάντα γοητεύονταν από τις λεσβίες. Αν κάποιος βάλει τη λέξη λεσβιακό σεξ στο Google, μπορεί να βρει δεκάδες διαθέσιμες ερωτικές ταινίες. Μια σελίδα ερωτικών ταινιών στην Αμερική έχει δημοσιεύσει δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν ότι στην πλειονότητα οι άνθρωποι που επισκέπτονται τη σελίδα αυτή αναζητούν περισσότερο τις λεσβιακές ερωτικές ταινίες. Χάρη μου, ορίζουμε αν είναι άνδρες ή γυναίκες η πλειονότητα των επισκέψεων. Είχα διαβάσει πέρσι μια μελέτη που έλεγε ότι και οι ετεροφιλόφιλες γυναίκες πολύ συχνά αναφέρουν σε τέτοια σερβέις ότι όταν αυτοικανοποιούνται, φαντασιώνονται λεσβιακή ή ερωτική πράξη χωρίς την πραγματικότητα να είναι ομοφυλόφιλες οι ίδιες. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτό το απέτυται στο γεγονός ότι είναι αισθητικά ωραίο δύο γυναίκες μαζί, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρεις όμως αν ήταν παραπάνω άνδρες ή γυναίκες. Δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη εταιρεία και τα συγκεκριμένα δεδομένα που έχει. Δεν αναφέρει αν είναι άντρες, γυναίκες. Σίγουρα όμως πάρα πολλοί άντρες θέλουν να βλέπουν αυτά τα βίντεο. Μάλιστα. Σωστά.
Και ήθελα να συνεχίσω να πω ότι βρήκα μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο, πρόσφατη έρευνα, στην οποία ερωτήθηκα 1509 άτομα, ετεροφιλόφιλοι άντρες, αν τους αρέσει η σκέψη του συντρόφου τους να κάνει σεξ με το ίδιο φίλο. Της κοπέλας, δηλαδή. Της κοπέλας τους, μάλιστα, και βρήκαν ότι 15% των ετεροφιλόφιλων αντρών σε μακροχρόνιες σχέσεις θα απολάμβανε αν η σύντροφος τους είχε σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα σε σύγκριση με το 30%, πολύ περισσότερο των αντρών, σε βραχυπρόθεσμες σχέσεις. Και έρχομαι να ρωτήσω, λέει, γιατί δεν ρώτησαν ομοφιλόφιλες γυναίκες την έρευνα. Σωστά, είναι σαν να κάνει έρευνα για ταμπών, κάνοντας συνεντεύξεις μόνο σε άντρες. Και είναι και πολύ, τι ήθελε ακριβώς να βρει τούτη η μελέτη, να δείξει ότι ένα straight άντρας σε μεγάλο βαθμό, στατιστικά σημαντικό, θα γούσταρε η σύντροφος του να πάει με γυναίκα. Συγγνώμη, εγώ θεωρώ ότι τούτο το πράγμα κάνει μια αντικειμενικοποίηση των ομοφιλόφιλων γυναικών και του ομοφιλοφιλικού έρωτα ή του λεσβιακού έρωτα στην περούσα περίπτωση, σαν να είναι ένα candy, ένα ζαχαροτόνι, μια διασκέδαση και όχι ένας τρόπος που αγαπητούνται οι άνθρωποι. Είναι έλλειψη σεβασμού στην ουσία. Είναι έλλειψη σεβασμού, αυτό φαίνεται από την συγκεκριμένη έρευνα, τα συγκεκριμένα στοιχεία. Επίσης, ήθελα να πω ότι μια άλλη έρευνα που βρήκα, η γυναικεία ομοφιλοφιλία είναι πιο αποδεκτή γενικά. Ήταν μια έρευνα που εσύλλεξε δεδομένα για 8 χρόνια στην Κύπρο. Η αντεγκή ομοφιλοφιλία είναι πιο ταμπού και είναι λιγότερο πιθανό να γίνει αποδεκτή από την κοινωνία σε σύγκριση με τη γυναικεία ομοφιλοφιλία. Και οι ομοφιλόφιλες γυναίκες δεν θα βιώσουν την ίδια απόρριψη ή πίεση να αλλάξουν από τους φίλους ή την οικογένειά τους με τους ομοφιλόφιλους άντρες. Όμως, αρκετές ομοφιλόφιλες γυναίκες δέχονται πίεση από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον για να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους. Μπορεί όχι τόσο όσο οι άντρες, αλλά υπάρχουν αρκετές. Υπάρχουν πάρα πολλές. Και ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ένας λόγος που δεν δέχονται περισσότερη πίεση είναι γιατί λαθασμένα υπάρχει πεποίθηση ότι αν μια γυναίκα είναι ομοφιλόφιλη και ερωτεύεται γυναίκες και έχει σχέση με γυναίκες, δεν θα χαλάσει η θηλυκότητά της. Mm-hmm. Όπως ενός άνδρα με το στρεβλόν τρόπο σκέψης τους, εάν μπει σε ομοφιλοφιλική σχέση με έναν άλλον άνδρα, θα χαλάσει ο ανδρισμός του. Οπότε μπορεί να έρθει η κοινωνία μετά να τη σουλπώσει αυτήν τη γυναίκα. Να την επαναφέρει στον εντός πολλών εισαγωγικών καλό δρόμο. Το οποίο όμως είναι τραγικό. Εγώ έχοντας δουλέψει με γυναίκες ομοφιλόφιλες, οι οποίες έχασαν την ταυτότητα του εαυτού τους, και όταν λέω την ταυτότητα του εαυτού τους, εννοώ γενικά, όχι μόνο την ερωτική τους ταυτότητα. Δηλαδή, κάποια περιστατικά που έχω στο μυαλό μου, γυναίκες οι οποίες έφτασαν να μην έχουν καθόλου καλή σχέση με τον εαυτό τους, να υποφέρουν από πολύ βαριά μορφή κατάθλιψη, να έχουν σοβαρά ψυχοσωματικά συμπτώματα, να δυσκολεύεται η λειτουργικότητά τους, γιατί δεν άντεχαν την πίεση που έμμεσα τους επιβαλλόταν και υποβαλλόταν από το περιβάλλον τους. Και ενώ μπορεί να φαίνονταν μάγκησες και δυναμικές και ότι είναι έξω από την ντουλάπα και δεν έχουν θέμα με τον προσανατολισμό τους, στην πραγματικότητα όμως έβλεπες να είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένες, γιατί πολύ ασχήμο πράγμα να, το ποιος είσαι να μην είναι αποδεκτό. Sorry που λαλώ τα δικά μου, αλλά θυμώνει με πάρα πολλά τον το πράγμα. Το ότι δεν καταλαβαίνει το περιβάλλον, το πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος και δεν παίρνει στον κόπο να το καταλάβει. Τι δεν καταλαβαίνουν, νομίζεις, οι ετεροφιλόφιλοι άντρες για τις λεσβίες, Χάρη? Ομοφιλόφιλες γυναίκες που βλέπω στο γραφείο μου με έχουν πει ότι οι άντρες τις έχουν φλερτάρει και τις ρωτούσαν τι κάνεις το σεξ. Πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν σεξ χωρίς το αντρικό μόριο. Και έχω βρει μια παγκόσμια μελέτη του 2014 από το Journal of Sexual Medicine της Αμερικής, το οποίο διαπίστωσε ότι 75% των λεσβιών είχαν οργασμό σε σύγκριση με το 55% για τις ετεροφιλόφιλες γυναίκες. Έκπληξη! Έκπληξη! Χωρίς το αντρικό μόριο μπορούσαν να έχουν οργασμό. Έκπληξη! What a surprise! Αυτό δείχνει ότι κάτι κάνουν σωστά οι ομοφιλόφιλες γυναίκες, ώστε να μην χρειάζονται το αντρικό μόριο για να έχουν οργασμό. Επίσης, δείχνει κιόλας ότι η καλύτερη γνώση του γυναικείου σώματος και η περισσότερη έμφαση στην ικανοποίηση
αυτοπεποίθηση της γυναίκας είναι αυτή που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα στην ερωτική πράξη. Γιατί φαντάζομαι ότι στις περιπτώσεις εκείνες που η μία γυναίκα λέει ότι φτάνει σε ολοκλήρωση με έναν άντρα παρτενέρ, άμα τις ψάξουμε, θα δούμε ότι εκείνος ο άντρας παρτενέρ δίνει έμφαση στο να ευχαριστήσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά κυρίως τη σύντροφο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Επίσης υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη μελέτη, έρευνα, το 2017 με 53.000 Αμερικάνους από το Kinsey Institute, το οποίο βρήκε διαφορετικούς αριθμούς, αλλά με τις ίδιες τάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι λεσβίες ανέφεραν ότι είχαν οργασμό 86% κατά τη διάρκεια του σεξ, σε αντίθεση με το 65% με τις ετεροφιλόφιλες γυναίκες. Και ένας σεξολόγος στην ακόμα, Αγγλία... Δηλαδή, οι Αμερικάνοι είναι ακόμα πιο οργασμικές οι Αμερικάνες. Το πιο σίγουρο να γίνει μπαν. Και ένας σεξολόγος στην Αγγλία είχε πει για αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι λεσβίες γυναίκες ξέρουν που είναι η κλιτορίδα τους και ξέρουν τι να κάνουν για να έχουν οργάσμο. Επίσης ξέρουν τι σημαίνει η κλιτορίδα. Να σου πω να γελάσεις. Έχει γυναίκες, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, οι οποίες δεν ξέρουν τι σημαίνει κλιτορίδα μέχρι να γεννήσουν κοριτσάκι και να δουν ότι έχει το κοριτσάκι του κλιτορίδα και να πούν τι είναι αυτό. Δηλαδή, σοβαρά, είμαστε τόσο πίσω στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και στη γνώση του εαυτού μας. Επίσης, πολλές πελάτησες μου λεσβίες μου έχουν πει ότι straight άντρες, ετεροφιλόφιλοι άντρες, τους έχουν πει ότι είναι λεσβίες επειδή δεν έχουν βρει ακόμα τον κατάλληλο άντρα. Τον άντρα, κλάν τον Κυπρέ. Λες και αν έβρισκαν τον κατάλληλο άντρα, ήταν προϋπόθεση της ετεροφιλοφιλίας και σύντομα ο σεξουαλικός τους προσανατολισμός θα εξαφανιζόταν. Ναι, παραγία μου. Και ειδικά εμένα, να πούμε. Με ήβρες εμένα, γι' αυτό σου αρέσκει το ίδιο φίλο. Τώρα που να με γνωρίζεις εμένα που είμαι ο Θεός Άδωνης, ο Κύπριος Άδωνης, θα αλλάξεις. Παιδιά, συγγνώμη που γελώ, αλλά για γέλια τότε οι απόψεις, α, για γέλια. Ναι. Και επίσης, μια άλλη έρευνα στην Αγγλία, ρώτησα μια λεσβία γιατί διάφορες κοπέλες ομοφυλόφιλες, γιατί την ευκείουν οι γυναίκες. Και είχα διαβάσει ότι αυτή είπε: είμαι μια γυναίκα που αγαπά τις γυναίκες, με ελκύουν οι γυναίκες και μόνο οι γυναίκες, επειδή οι γυναίκες είναι υπέροχες. Άρα αυτό δείχνει πάρα πολλά. Χάρη μου, είναι φτιαγμένη μια ομοφυλόφιλη γυναίκα να αγαπά γυναίκες. Ενώ και εμείς οι καημένες οι straight. Δεν νομίζεις ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι οι γυναίκες είναι υπέροχες, αλλά είναι αυτός ο ευλογημένος ο σεξουαλικός προσανατολισμός που δεν τον έχουμε επιλέξει και μας ελκύουν πλάσματα που μπορεί να μην είναι τόσο υπέροχα όπως τις γυναίκες. Σοβαρά μου μιλώ. Δηλαδή, εν τούτον το πράγμα που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν επιλέγεις το σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Εγώ, straight γυναίκα, έχω να δηλώσω ότι παραδέχομαι πως οι γυναίκες είναι υπέροχες. Το παραδέχομαι. Πολλές φορές έχω πει μακάρι να γεννιόμουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Εντάξει, έχω παράπονο μεγάλο που γεννήθηκα straight, αλλά σαφώς. Δηλαδή, είναι ένα αστείο τούτο που λέει, ενώ είναι παράδοξο τούτο που λέει η κοπέλα. Τι μύθοι υπάρχουν για τις λεσβίες? Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι και ήθελα να πω στους άντρες που βλέπουν αυτό το βίντεο, το vlog, τους ετεροφιλόφιλους άντρες, ότι χρειάζονται ψυχοεκπαίδευση. Αγράψουν σχόλια σεξιστικά και ρητορικής μίσους, θα φάνε απόκρυψη, εννοείται, ναι. Έτσι, δυστυχώς δεν υπάρχει μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Κύπρο, συγγνώμη. Ένας μύθος είναι ότι κάποιοι λένε άντρες ότι είναι απλώς μια φάση. Ναι, καλό είναι μια φάση. Ναι. Είναι όταν γνωρίζετε κάποια ετεροφιλόφιλη κοπέλα, γιατί δεν της λέτε ότι είναι μόνο μια φάση. Και πολλοί το λένε σε λεσβίες γυναίκες, αυτό είναι πολύ επώδυνο και προσβλητικό, γιατί δεν είναι απλά μια φάση. Να πάμε και εμείς να πούμε σε έναν άντρα, ξέρεις, σε έναν ετεροφιλόφιλο άντρα, σε ένα straight άντρα, σε εσένα που σου αρέσουν οι γυναίκες, είναι απλά μια φάση, φίλε μου. Θα σου πέρα. Πέτω χάρη καμία ιστορία του τα πέτω. Με το πώς θα έλεγε μια γυναίκα σε έναν άντρα, είναι φάση θα σου περάσει που σου αρέσουν οι γυναίκες σε ένα street. Κάμε το, γιατί κάμε τέτοια. Ναι, είναι μια φάση, ναι. Να σου περάσει. Να σου πω ένα φίλο μου δαμέ, να σου μάθει. Επίσης, έχει και άλλους μύθους, αρκετοί. Εγώ διάλεξα κάποιους. Το έχω ακούσει και από πελάτησες μου στην Γαλλία και στην Κύπρο. Οι λεσβίες δεν φορούν σεξι εσώρουχα, είπε κάποιος κάποιας κοπέλας ομοφυλόφιλης. Πάλι λάθος.
οι ετεροφιλόφιλες φορούσαν εξισόρροπα για τους φίλους τους, τους άντρες τους, ενώ τα ομοφιλόφιλα κορίτσια φορούσαν εξισόρροπα για τις φίλες τους, τις συντρόφους τους. Οι ελεύθερες ψαχνούν, δεν φορούν εξισόρροπα στους άντρες, κυρία. Να έχουν έτσι έννοια. Συγγνώμη. Επίσης, άλλος μύθος, λέει κάποιος άντρας ετεροφιλόφιλος μιας κοπέλας που εφλέφταρε εν ομοφιλόφιλης, της λέει ότι οι λεσβίες έχετε προβλήματα με τον μπαμπάν ή κακοποιείτε σεξουαλικά ως παιδιά. Και η σεξουαλική προτίμηση προς ανατολισμός δεν έχει καμιά σχέση με τραύμα. Και λέω αυτής της κοπέλας να πει αυτού του άντρα την επόμενη φορά, γιατί ήταν και συνάδελφος, του λέω να φανταστεί αυτήν τη συνομιλία. Άρα, του λέει αυτή, δύο γυναίκες, μια straight και μια λεσβία. Η straight γυναίκα λέει είναι straight, ετεροφιλόφιλη. Η λεσβία απαντά, όχι, είχες μια πολύ κακή σχέση με τη μητέρα σου. Η straight γυναίκα λέει όχι. Η λεσβία λοιπόν πρέπει να έχεις κακοποιηθεί σεξουαλικά από μια μεγάλη κακή λεσβία ως παιδί. Πάλι αυτή η αναστροφή. Άμα λέτε ότι για να είμαι λεσβία πρέπει να είχα κακή σχέση με τον πατέρα μου και να με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά ένας άντρας, άρα μια γυναίκα για να είναι straight πρέπει να έχει κακή σχέση με τη μητέρα της και να την κακοποιήσει σεξουαλικά μια γυναίκα. Βλακείς. Ενώ μεταξύ δεν υπάρχει σύνδεση ερευνητικά για όλους τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, σύνδεση μεταξύ σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία και προσανατολισμού. Δηλαδή δεν επηρεάζει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή σεξουαλική κακοποίηση, τραυματίζει το πρόσωπο, του αφήνει βαθιά τραύματα στη ψυχή που χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία μετά, αλλά δεν θα του αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Επίσης υπάρχει άλλος μύθος που λένε οι άντρες, κυρίως οι ετεροφιλόφιλοι και κάποιες γυναίκες ετεροφιλόφιλες. Υπάρχει πάντα ένας άντρας και μια γυναίκα στις λεσβιακές σχέσεις. Ένα μεγάλο όχι. Δεν προσπαθούν να καλύψουν μια έλλειψη φύλου. Και λέω εγώ, wow, τι ιδέα. Εντελώς λαθασμένη. Όπως και για τις σχέσεις μεταξύ ανδρών, τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών, υπάρχει τον κοινωνικό στερεότυπο ότι ένας κάνει τον άντρα μέσα στη σχέση και άλλη κάνει τη γυναίκα. Ενώ και τούτον πάλι λαθασμένο. Ο ένας και ο άλλος, ναι. Δηλαδή, το φύλο δεν έχει καμία σχέση με το σεξουαλικό προσανατολισμό πάλι. Πολύ σωστά. Και επίσης υπάρχει κάποιος άλλος μύθος, ότι όλες οι λεσβίες είναι αρενοπές. Το στερεότυπο αυτό καταργήθηκε. Την εικόνα της ομοφιλόφιλης, την οποία κάποτε συνόδευα ψαλιδισμένα μαλλιά, φαρδιές φόρμες γυμναστικής και περιθωριοποίηση, ήρθε να αντικαταστήσει μια γυναίκα με δυναμικό προφίλ, θάρρος και αστήρευτη δράση στο προσκήνιο της ζωής. Παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι οι γυναίκες, οι λεσβίες είναι αρενοπές, δεν ισχύει αυτό. Και θυμήθηκα το τραγούδι το ρεμπέτικο, «Αχ Βαλεντίνα, αχ βρε τσαχτίνα, μόρτι κακομμένα τα μαλλιά σου, σαν αγοροκόριτσο μιλιά σου, έχεις κούρσανα και σοφάρεις και όπου θέλεις ρεμιζάρεις, έγινες και σοφερίνα και όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια Βαλεντίνα, Βαλεντίνα». Το τραγούδι είναι αυτό, φαντάζομαι, αναφερόντας σε κάποιον πρόσωπο που ήθελαν να σατιρίσουν και θεωρούσαν ότι ίσως το πρότυπο της ομοφιλόφιλης γυναίκας στην εποχή τους, ίσως. Το πιο πιθανό. Το οποίο όμως κακώς έρχεται να συνδυαστεί με το πρότυπο της μοντέρνας γυναίκας, της χειραφετημένης γυναίκας, της φεμινίστριας γυναίκας που... για παράδειγμα, εγώ γνωρίζω πολλές γυναίκες που προτιμούν, και εγώ είμαι με μια από αυτές, που προτιμούμε να έχουμε τα μαλλιά μας κοντά για να τα φροντίζουμε πιο εύκολα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το σεξουαλικό μας προσανατολισμό. Και γνωρίζω γυναίκες ομοφιλόφιλες, οι οποίες έχουν μια εξαιρετικά θηλυκή εμφάνιση, μακριά μαλλιά, περιποιημένα νύχια κλπ. Κλπ. Οι οποίες τους αρέσει. Δηλαδή, θέμα αρέσκεια. Τι γουστάρεις, ρε παιδί. Μα γουστάρεις να έχεις μια εμφάνιση πολύ απλή, να έχει μια εμφάνιση πιο σύνθετη, είναι επιλογή, είναι ελευθερία το πράγμα. Σωστά. Και θα έπρεπε να είναι δηλαδή η ελευθερία. Ναι. Βασικά η κακοποίηση πρέπει να σταματήσει. Και ήθελα να μιλήσω για τις αντροπαρέες. Στις αντροπαρέες οι πλάκες, οι φάρσες με χοντροκομμένο περιεχόμενο και θύμαν οποιοδήποτε αδύναμο, π.χ. γυναίκες, ομοφιλόφιλες γυναίκες, άλλες φίλες κλπ. Ενισχύουν τους δεσμούς της αδελφοσύνης μεταξύ των μελών
αυτή τη αντροπαρέα και κάτι στου δέσμιου, του άντρε που έχουν διαφορετική ιδιοσυγκρασία, αλλά εύθραυστην αυτοπεποίθηση. Και η τοξικότητα του κοινά αποδεκτού αντρισμού αντικειμενικοποιεί και τους εκπροσώπους του. Μιλάς για επιβάλλει... το toxic masculinity εδώ, Χάρη, ε. Toxic masculinity. Τοξικότητα του κοινά αποδεκτού αντρισμού. Τι είναι αυτό ακριβώς το toxic masculinity, τοξική αρενοπότητα. Ναι, βασικά θα μιλήσουμε μετά, αλλά να το πω τώρα. Αυτοί είναι συνήθως οι μάτσο άντρες, που κακοποιούν και τις γυναίκες γενικά και τις λεσβίες. Και ήθελα να πω σε φίλες ερωφιλόφιλες, αν τους αρέσουν οι μάτσο άντρες, πολύ κακά κάνουν. Κάποιοι τους λένε... παιδιά δηλαδή. Ακριβώς. Κάποιοι τους λένε alpha males, οι ανθρωπολόγοι τους λένε homo balkanius, στην Κύπρο και την Ελλάδα τους homo λένε... homo balkanius! Στην Κύπρο και στην Ελλάδα τους λέμε macho ή άντρακλες. Και βασικά ο άντρας μάτσο alpha male θεωρείται αυτός ο άντρας που ενδιαφέρεται αρκετά για το πόσο μπορεί να επιβληθεί στον περίγυρο του, έχει πολύ έντονων προφορικών λόγων και η γλώσσα του σώματος δείχνει έναν άνθρωπο ανησυχητικά σίγουρο για τον εαυτό του. Του αρέσουν οι προκλήσεις και συνήθως δεν νιώθει ντροπή. Είναι αδιάγνωστος. Παρόλα αυτά, έχει τρομερή πέραση στο γυναικείο πληθυσμό λόγω της αυτοπεποίθησης τους. Και δυστυχώς όμως οι μάτσο άντρες δεν είναι κατάλληλοι για σχέση και δεν είναι μάλλον ποτέ άλλος ένας λόγος που τους γουστάρουν οι γυναίκες λόγω αποθυμένων. Δεν είναι καλή ιδέα να βγαίνεις με άντρες μάτσο γιατί θέλουν συνέχεια να ικανοποιούν το εγώ τους. Δεν έχουν συνέστηση. Συνήθως σε θέλουν για αξεσουάρ, είναι πολύ σκληροί, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και η ζωή τους είναι πάντα πιο σημαντική και είναι επίσης κακοποιητική. Τι κάνουν οι αντροπαρέες τους άνδρες, Χάρη μου? Στις γυναίκες, εννοούμε. Είναι όλα αυτά τα σχόλια, τα αρνητικά, τα ομοφοβικά και επίσης αυτό είναι εγκληματικό, γιατί έχουν γίνει έρευνες που δείχνουν ότι οι λεσβίες είναι 91% πιθανότερο να έχουν γενικότερα χειρότερη υγεία από άλλους και 51% πιθανότερο να έχουν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις σε σχέση με τις ετεροφιλόφιλες γυναίκες. Είναι πολλά σημαντικά ποσοστά τούτα. Δείχνουν ακριβώς ότι η κακοποίηση προς τις ομοφιλόφιλες γυναίκες είναι πολύ έντονη. Και ίσως και κρυφή κακοποίηση, που να μην τη γνωρίζουμε. Μάλιστα. Παθητική επιθετικότητα, θα έλεγα. Επίσης, μια άλλη έρευνα την οποία έχω βρει που έγινε στην Αγγλία, οι λεσβίες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο άγχος, το οποίο οφείλεται σε κακοποιητικά σχόλια όπως αυτό που έκανε ο άντρας τη φίλη που έστειλε την επιστολή. Και επίσης, αυτό συμβαίνει λόγω των γεγονότων προκατάληψης, των προσδοκιών, την απόρριψη, την απόκρυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού. Μας προτείνεις να δούμε το The L World, δεν το είδα. Για να μην ειλικρινήσει, έχω το στο μυαλό μου να το δω, γιατί είδα το πρόσφατα, είδα στο Netflix έναν ντοκιμαντέρ, πώς το λένε, που έχει να κάνει και με τη σειρά του Netflix, το Exposé, έναν ντοκιμαντέρ για τους trans ανθρώπους στην Αμερική και για το representation of trans people on film industry. Θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Το ψάξω να το βρω. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο μιλούσαν transgender women, διαφιλικές γυναίκες, οι οποίες έλεγαν για το πόσο σημαντικό είναι το πώς περιγράφονται οι διαφιλικοί άνθρωποι στις σειρές, στις ταινίες κλπ. Και εκεί είχε μέσα... και αποσπάσματα από το L World και παρόλο που το είχα δει λίγο παλιά, αποφάσισα ότι θέλω να το ξαναδώ. Πες μας λίγο για το L World. Βασικά το L World είναι μια εισηγούμενα να τη δουν όλοι, και άντρες και γυναίκες. Είναι μια αμερικανο-καναδική τηλεοπτική σειρά και η σειρά αυτή ακολουθεί μια ομάδα φίλων που ζουν στο Hollywood της Καλιφόρνιας και παρουσιάζει την πρώτη αμερικανική σειρά στην τηλεόραση που απεικονίζει ομοφιλόφιλους, λεσβίες, αμφιφιλόφιλους και transsexual. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν οι κύριοι πρωταγωνιστές είναι γυναίκες, λεσβίες, οι συντρόφοι τους, η ζωή καθημερινή κλπ. Την οποία καταρρύπτει όλα τα στερεότυπα που
υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχώς, όλους τους μύθους που ανάφερα πριν. Μάλιστα. Ήθελα να πω ότι όλοι είμαστε νήσιοι. Ήθελα να πω ότι όλοι είμαστε νήσιοι. Και λεσβίες, γκέι, αμφιλοφιλόφιλοι, τρανσέξουαλ, ετεροφιλόφιλοι. Είμαστε πλήρης και ισότιμα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας και δικαιόμαστε όλοι να έχουμε και να αντιμετωπιζόμαστε από σεβασμό. Και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Ναι. Έχουμε μιλήσει για για τους μάτσο, τους άντρακλες. Ναι. Συγγνώμη, δεν είχα διαβάσει τις σημείες από πριν, γι' αυτό έκανα ερώτηση προηγουμένως. Δεν είμαι διαβασμένη σήμερα, απολογούμε. Για τους Homo Balkanius. Πολλά ενδιαφέρον όμως το Homo Balkanius. Είμαστε εμείς βαλκανική χώρα. Έχουμε τα στιγμόντα στα Βαλκάνια. Επίσης, ίσως να πω να δώσω κάποιες συμβουλές στη φίλη που έχει στην επιστολή, αλλά και σε άλλες κοπέλες που αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά γεγονότα. Η πρώτη συμβουλή που θα έλεγα στην φίλη είναι να μην το παίρνει προσωπικά. Είναι φυσιολογικό να νιώσεις θυμό με τον εαυτό σου, ντροπή κάποιες φορές, όταν σε αντιμετωπίζουν με σχόλια κακοποιητικά και ομοφοβικά. Να ξέρεις ότι η ομοφοβία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και μπορεί να επιληθεί μόνο με πληροφορίες, αυτογνωσία και αυτοαποδοχή. Επίσης, θα εισηγούμουν τη φίλη να βρει υποστήριξη, φαντάζομαι ίσως έχει ήδη, να προσδιορίσεις αυτούς τους πολύτιμους ανθρώπους της ζωής σου, συμμαθητές, συναδέλφους, στενούς φίλους, συγγενείς, που είναι εκεί για σένα ή που μπορεί να περνούν από μια παρόμοια δοκιμασία και να περάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο με αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, αν θέλεις, μπορείς να... πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχεις σε μια τοπική ομάδα υποστήριξης για ομοφιλόφιλους, λεσβίες, π.χ. την ACCEPT, υπάρχει στην Κύπρο, γίνονται κάποιες συναντήσεις. Και η συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς λιγότερο μόνη και να μάθεις πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της συναισθηματικής κακοποίησης. Χάρη να σε ρωτήσω κάτι. Τι θα συμβούλευες τη φίλη αυτή στην περίπτωση που από εδώ και πέρα θέλει να βοηθήσει τον εαυτό της να μην ξαναμπεί στην ίδια διαδικασία? Θα τη συμβούλευες να μην μπαίνει σε συζήτηση με straight άνδρες ή γενικότερα με άνδρες που τη φλερτάρουν? Το τι θα τη συμβούλευα είναι stay cool. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνει κάποιος όταν αντιμετωπίζει ομοφοβία και συναισθηματική κακοποίηση είναι η αρνητική απάντηση. Αυτό μπορεί να επιβεβαιώσει μόνο αρνητικά στερεότυπα. Αν διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, είσαι σε θέση να ανταποκριθείς θετικά στην κατάσταση και ίσως ακόμα και να κάνεις το άτομο να αισθανθεί ένοχο ή να νιώσει άσχημα επειδή σε προσβάλλει. Φυσικά αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το λέμε στη θεωρία. Αν έναν άτομο, για παράδειγμα, κάνει μια ομοφοβική παρατήρηση, να πάρεις πρώτα μια βαθιά ανάσα, αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να παραμείνεις ήρεμη μετά την προσβολή. Και αφού ηρεμήσεις, αποφάσισε πώς θα αντιδράσεις. Επίσης, είναι σημαντικό, ανάλογα με το άτομο και τη σοβαρότητα του σχόλιου, μπορείς να επιλέξεις να αγνοήσεις την προσβολή και να αποφύγεις το άτομο ή να απαντήσεις με αυτοπεποίθηση με δεδομένα. Ναι, επίσης κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ίσως αυτόν το άτομο που κάνει αυτόν το κακοποιητικό σχόλιο, την συναισθηματική κακοποίηση, να αρνείται το ίδιο τη σεξουαλικότητα του. Και είχα διαβάσει μια έρευνα στη Γαλλία, η οποία αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι που κακοποιούν συναισθηματικά ομοφιλόφιλους άντρες ή γυναίκες είναι εκείνα που έχουν κρυφές επιθυμίες για το ίδιο φύλο. Και παράδειγμα, ένας άντρας το οποίο έχει ομοφιλοφιλικές επιθυμίες που τις αγνοεί, που τις αποθεί και είναι στην τουλάπα, είναι πολύ πιο πιθανό να κάνει bullying σε μια ομοφιλόφιλη γυναίκα από το σκεπτικό «Δεν φτάνει που είσαι και γυναίκα, κάνεις ό,τι γουστάρεις και εγώ που είμαι άντρας σε μια πατριαρχική κοινωνία και με έναν μάτσο τρόπο σκέψη να μην μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω». Οπότε θα σε τιμωρήσω, γιατί εσύ έχεις την ελευθερία να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
Πολύ σωστά. Και επίσης να πω στη φίλη ότι αν συναντήσεις κάποιον που έχει απόψεις μίσους σχετικά με τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις ή τους ομοφιλόφιλους, να σκεφτείς την πιθανότητα να προσελκύονται αυτά τα άτομα από άτομα του ίδιου φύλου και να χρησιμοποιούν την ομοφοβία για να κρύψουν αυτά τα συναισθήματα. Λοιπόν, έχεις γράψει κάποιες ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε σε κάποιον που μας κάνει κακοποίηση ψυχική λόγω της ομοφιλοφιλίας μας. Τι ερωτήσεις, διαβάζει μας τις, χάρη μου. Μάλιστα, είναι κάποιες ερωτήσεις ίσως λίγο ειρωνικές. Μπορείς να ρωτήσεις το άτομο τι πιστεύεις ότι προκάλεσε την ετεροφιλοφιλία σου. Πότε και πώς αποφάσισες για πρώτη φορά ότι ήσουν ετεροφιλόφιλος. Είναι πιθανόν η ετεροφιλοφιλία σου να είναι απλώς μια φάση. Αν η ετεροφιλοφιλία είναι φυσιολογική, γιατί ένας μεγάλος αριθμός ψυχικά ασθενών είναι ετεροφιλόφιλοι. Σε ποιον έχεις αποκαλύψει την ετεροφιλοφιλία σου, πώς αντέδρασε. Η μεγαλύτερη πλειονότητα εκείνων που κακοποιούν παιδιά είναι ετεροφιλόφιλοι, 95%. Υπάρχουν στατιστικές. Ναι, δεδομένο. Είναι περισσότερο από το ποσοστό των gay, των straight ανθρώπων. 90% άνθρωποι είναι straight, 95% των παιδεραστών είναι straight. Άρα είναι πιο πιθανό ένα straight να παιδεραστείς παρά ένας gay. Μάλιστα. Και αν αυτοί οι ετεροφιλόφιλοι έχουν παιδιά, οι άντρες που κατηγορούν τους ομοφιλόφιλους, θα τους ερωτούσα, θεωρείς πραγματικά ασφαλές να εκθέτεις τα παιδιά σου σε ετεροφιλόφιλους δασκάλους? Και το τελευταίο νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Εάν δεν έχεις κοιμηθεί ποτέ με έναν άτομο του ίδιου φύλου, πώς ξέρεις ότι δεν θα το προτιμούσες? Εντάξει, χάρη σε λίμ προσοχή όμως, γιατί αν ο άλλος εμπελός και αδιάγνωστος, μπορεί να γίνει και επιθετικός άμα του πείσουν το πράγμα. Δηλαδή, τούτες τις ερωτήσεις που είναι και λίγο ειρωνικές, κάνουμε τις σε ασφαλές περιβάλλοντες, έχει άλλους ανθρώπους γύρω, γιατί μπορεί να ξυπνήσουμε την επιθετικότητα κάποιου. Γιατί εμείς εδώ στο κανάλι λέμε τις ερωτήσεις, γελούμε, γιατί έχουμε το επίπεδο να καταλάβουμε την ειρωνική υφή. Όμως ο κάθε αδιάγνωστος εκεί έξω δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει. Έχουν γίνει πολλές φορές εγκλήματα μίσους, ουσιαστικά εγκλήματα μίσους, που έχουν σκοτώσει ανθρώπους λόγω του ότι έχουν βατήσει άθελα τους τα θύματα, τα κουμπιά της ομοφοβίας των θητών. Αυτή η κοπέλα θα μπορούσε να πάει σε ψυχολόγο και να βοηθηθεί από ένα ψυχολόγο? Αυτή η κοπέλα, ναι, θα μπορούσε να πάει σε ένα ψυχολόγο, συνάδελφο. Και βασικά, αν κάποια κοπέλα ή κάποιος άντρας ομοφιλόφιλος αντιμετωπίζει εκφοβισμόν ή διακρίσεις στο σχολείο, στην εργασία, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο να μιλήσει με ένα ψυχολόγο. Οι ψυχολόγοι είμαστε εκπαιδευμένοι να βοηθούμε τους ανθρώπους να επεξεργαζόμαστε τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους, ωστόσο να βοηθούμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντίδραση στην ομοφοβία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πολύ ωραία τούτα μου λέω, μας είπες και πολύ ωραίες πληροφορίες. Τι ωραίο είναι αυτό που γράφεις στο τέλος. Η γνώμη των άλλων είναι για τους άλλους. Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι το τελικό μου σχόλιο, αγαπητή φίλη. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την επιστολή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλές κοπέλες ομοφιλόφιλες στην Κύπρο. Και αυτό που έχω πει, θέλω να πω ότι η γνώμη των άλλων είναι για τους άλλους. Τελεία. Είναι για λόγους, είναι για μας. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη μου. Καλό βράδυ και σε θέλω σύντομα να μιλήσουμε γενικά για θέματα αδιάγνωστων. Okay. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.